Για το ταξίδι στην Ιαπωνία, επιστροφή στην Ελλάδα και στην αναζήτηση του νέου μουσικού ειδόλου. Με λένε Γιώργο Αλβανό, είμαι 18 χρονών και μένω στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Έχω ένα συγκρότημα εδώ και ένα χρόνο κοντά. Παίζουμε μουσική δυνατή. Εγώ παίζω κιθάρα και κάνω τα καθαρά φωνητικά και μερικά από τα screen. Η εμφάνιση μου έχει περάσει από πολλά στάδια. Μικρός είχα μακρύ μαλλί, αρκετά μακρύ. Έπειτα το κούρεψα, κοντό, γιατί το βαρέθηκα και μετά το ξαναμάκρυνα, το άλλαξα χρώματα. Είναι όμορφο να έχεις 1,5 χρόνο σχέση, είτε στα 18 είτε στα 19, γιατί έχεις κάποιον που νοιάζεται για σένα, που σε αγαπάει και μπορείς κάπου να έχεις συνεστηρικτής. Με λένε Νέρη, είμαι 18 ετών και είμαι το κορίτσι του Γιώργου. Με την Νέρη είμαι πολύ ευαίσθητος και πολύ συναισθηματικός και πολύ ζηλιάρης. Ζηλεύω αρκετά, αλλά τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον Γιώργο. Δεν εμπιστεύομαι όμως τις άλλες. Όταν θα εμφανιστείς στους κριτές, θέλω δυνατό και να μην έχω φύσει καθόλου. Τραγουδείς για μένα. Εντάξει. Με την κιθάρα στο χέρι και την Νέρη στο μυαλό του, ο Γιώργος μπαίνει στην αίθουσα των ακροάσεων, αποφασισμένος να κερδίσει το recall για την Αθήνα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου. Λέγομαι Γιώργος Αλβανός και είμαι 18 χρονών. 18? Ναι. Τι γίνεται, παίζεις κιθάρα? Ναι, παίζω κιθάρα 3 χρόνια. Και τραγουδάς? Τραγουδάω, ναι, για 2 χρόνια. Έχει 2 χρόνια που ξεκίνησα. Τι σε έφερε σήμερα εδώ? Ήθελα μια επαγγελματική γνώμη για τη δουλειά μου. Γράφεις και δικά σου τραγούδια? Γράφω μουσική περισσότερο, γιατί έχω και μία μπάντα στην οποία γράφω εγώ τα κομμάτια που παίζω. Ποιο είναι το όνομα της μπάντας? Η μπάντα λέγεται Will Work for Blood. Ωραία, Γιώργο, τι θα μας πεις? Το Everything Burns, Burns από Αναστέζια και Ben Moody. Οκ. She sings in the corner, singing herself to sleep. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. And she will see till everything burns, while everyone screams, burning the lies, burning my dreams. When all of this hate and all of this pain burn it all down as my anger. Η ώρα της κρίσης έφτασε. Πώς θα σχολιάσει η Επιτροπή την εμφάνιση του Γιώργου? Μπράβο, μια... Γιώργο, εμένα μου άρεσε ο Γιώργος, παιδιά, πάρα πολύ. Έχει μια φρεσκάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το κέφι που έχεις, η όρεξη, φαίνεται ότι το θέλεις πάρα δουλειά, πολύ. Όμως, ναι, δουλειά. Το ξέρω. Την άλλη φορά που θα έρθεις στην οντισιόν στην Αθήνα, κοίταξε να μην τη βρίσκεις μόνο εσύ, να κοιτάζεις να τη βρίσκουμε κι εμείς, έτσι. Καλά. Ο Γιώργος τα κατάφερε και το fan club του καμαρώνει.